Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Libero 107,4. Ξεκινάει εκπομπή All About Aris On Air. Σήμερα 5η, 2 του Αυγούστου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, η οποία θα ασχοληθεί όπως σε κάθε μέρα με όλη την ειδησιογραφία που υπάρχει στον ποδοσφαιρικό Άρη, στον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, μηνυματικός, διαπιστώσεις, ερωτήματα και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, για έναν ποδοσφαιρικό Άρη, για έναν μπασκετικό Άρη, ο πρώτος βέβαια είναι αυτός που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και παραμένει και θα παραμείνει στο προσκήνιο λόγω της παρουσίας της ομάδας στον Μπόσενχοφ της Ολλανδίας, που πραγματοποιεί το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ένας Άρης ο οποίος την Κυριακή επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία έχει μπει στην τελική της ευθεία. Νωρίτερα όμως έχει να δώσει δύο δυνατά φιλικά η ομάδα. Αύριο στις 8 τελικά, κόντρα στην The Hague, στην Χάγη, και το Σάββατο στις 2.30 με την Βίλεμ. Και μην μπερδεύεστε επειδή έχει το 2, η κανονική Βίλεμ είναι, απλά έχει κάνει καθάριση και έχει ξεκινήσει από την αρχή, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση στο όνομά της. Μετά τις 5.30 θα έχουμε την πρώτη μας σύνδεση με την Ολλανδία, όχι όμως με τον Χρήστο Τσαλτίδη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε από μέσα την πολύ όμορφη βραδιά που είχαν χθες οι παίχτες του Άρη στην Μπρέντα, και με ένα πιο ουδέτερο μάτι θα μας μεταφέρει τα όσα είδε έτσι από ένα διαφορετικό βράδυ, από ένα ανάλαφρο βράδυ στο οποίο αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά το πολύ καλό κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις της ομάδας. Οι χθεσινές εικόνες που είδατε και εσείς φυσικά μέσα από τα βίντεο που υπάρχουν από το πρωί στο Λαμπαουτάρης, από τον απεσταλμένο μας τον Χρήστο Τζαλτίδη, είτε μέσα από φωτογραφίες, αλλά νομίζω ότι τα βίντεο έχουν τη μεγαλύτερη αξία, καθώς μας μεταφέρουν και έχω και εικόνα από την κερκίδα που έστησαν κατά κάποιο τρόπο χθες οι ποδοσφαιριστές του Άρη στην Μπρέντα. Μαρτυρούν αυτές οι εικόνες αυτό το οποίο λέγαμε και από τα 3-5 πηγάδια, όταν η ομάδα βρισκόταν ακόμα πάνω στο Βέρμιο για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, το πολύ καλό κλίμα το οποίο επικρατεί. Ίσως να είναι και κάτι παραπάνω από ένα καλό κλίμα, ένα οικογενειακό κλίμα. Είναι ένα πολύ δεμένο σύνολο, εκτός γηπέδου τουλάχιστον, γιατί εντός γηπέδου θέλει ακόμα χρόνο για να δεθεί η ομάδα. Έξω όμως από τις 4 γραμμές του γηπέδου είναι πολύ ευχάριστο και πολύ αισιόδοξο να βλέπουμε την ομάδα τόσο δεμένη, κάτι που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία να αναλογιστούμε τα πολλά νέα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτήν, και θα έρθουν κι άλλα. Τουλάχιστον 2-3 ακόμα. Είναι στον αθλητισμό γενικότερα, σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, αλλά και στον αθλητισμό ειδικότερα, είναι ίσως, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, η πιο σημαντική βάση που μπορεί να μπει σε μια ομάδα στις αρχές μιας σεζόν. Αυτό το πολύ καλό κλίμα, το οικογενειακό κλίμα. Και μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το πολύ καλό οικογενειακό κλίμα βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η περσινή χρονιά του Άρη, που έφερε κόντρα σε πολλές δυσκολίες την άνοδο στη Super League. Και είναι ο μόνος λόγος στον οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη την περσινή χρονιά του Άρη. Ήταν αυτονόητη άνοδος, αλλά ήταν επιτυχία που η ομάδα κατάφερε κόντρα σε πολλές δυσκολίες να πάρει την άνοδο, και πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε το οικογενειακό κλίμα που υπήρχε. Τα στεγανά στα αποδυτήρια, η ενότητα των παικτών στις δύσκολες στιγμές, εντός και εκτός γηπέδου, έφεραν πέρυσι την άνοδο. Και αυτά τα στοιχεία είναι τα οποία κουβαλούν οι παλιοί ποδοσφαιριστές της ομάδας, αυτοί που παρήμεναν το περσινό ρόστερ, και ενσωματώνουν σε αυτό το πολύ καλό κλίμα και βάζουν μέσα αυτό το πολύ καλό κλίμα και όσους ποδοσφαιριστές έρχονται. Το κάνανε με τους Ισπανούς στα 3-5 πηγάδια, το κάνανε με τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία όταν ήρθαν και ξεκίνησαν προπονήσεις στο Πανόραμα. Το κάνανε και με τον Μπάσα και με τον Βελέθ, και θα το κάνουν και με αυτούς που θα έρθουν. Είναι η βάση, μια πολύ γερή βάση για τη φετινή χρονιά. Γιατί μέσα από το οικογενειακό κλίμα και από αυτό το ενωτικό κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα, μια παρέα,
να το πω έτσι, θα ανταπεξέλθουν μαζί και στις δύσκολες στιγμές. Γιατί δεν θα έχει μόνο ευχάριστες στιγμές η φετινή σεζόν, όπως και κάθε σεζόν, θα έχει και δύσκολες στιγμές. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη προκειμένου μια ομάδα να δείξει την ενότητα που διαθέτει και ότι είναι μια οικογένεια. Όπως φαίνεται ότι είναι αυτή τη στιγμή η παίκτες του Άρη και αρκετά νωρίς κιόλας, ξαναλέω, και με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, γι' αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία το κλίμα το οποίο βλέπουμε ότι επικρατεί στην ομάδα. Όλους βέβαια μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ομάδα να δέσει μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό άλλωστε για να πετύχει τους στόχους της φέτος. Σίγουρα όμως το ότι βλέπουμε να έχει δέσει εκτός γηπέδου είναι μια αρχή για να έρθει και το δέσιμο και αυτό το μπόλιασμα παλιών και νέων εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Κάτι για το οποίο φυσικά, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, θα χρειαστεί χρόνος μέσα τη διαδικασία των προπονήσεων, μέσα τη διαδικασία των φιλικών αγώνων που έχει ξεκινήσει να δίνει η ομάδα στην Ολλανδία και θα συνεχίσει να δίνει στην Θεσσαλονίκη από την επόμενη εβδομάδα. Θα επιτευχθεί αυτή η χημεία, αυτή η ομοιογένεια που ψάχνει ο Πάκο Ερέρα και οι παίχτες μέσα στο γήπεδο και θα πρέπει όλοι μας να δείξουμε υπομονή για έναν Άρη που θέλει χρόνο για να φτιαχτεί όπως τον θέλει ο προπονητής του και θα χρειαστεί κάποιο διάστημα ακόμα για να αρχίσει να ρολάρει σαν ομάδα μετά από την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν μπορεί ο Άρης να είναι έτοιμος στην πρώτη σέντρα ακόμα και αν έχουμε αναβολή σε αυτήν και πάει δηλαδή για τον Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή έχοντας ως δεδομένο ότι θέλει χρόνο αυτό το οποίο κάνει ο Ερέρα και έχοντας, και είναι σημαντικό αυτό, κάποια πρώτα αισιόδοξα δείγματα από την μέχρι τώρα προετοιμασία της ομάδας. Κυρίως με τα φιλικά τα οποία έχει δώσει στην Ολλανδία. Οι παίκτες βγάζουν μέσα στο γήπεδο σε ένα βαθμό αυτά που θέλει ο προπονητής τους και έχει και αυτό τη δική του αξία να λογιστούμε ότι η ομάδα έχει δώσει μόλις δύο τεστ, δύο φιλικά τεστ, και τώρα συμπληρώνει έναν μήνα μέσα στο γήπεδο μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε αυτό το πολύ ωραίο κλίμα λοιπόν θα μπουν και τα νέα πρόσωπα τα οποία περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη, οι τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ του Άρη. Η μία που είναι γνωστή βέβαια εδώ και λίγο καιρό είναι αυτή του Χάμζα Γιουνές, του Τινίσιου επιθετικού, ο οποίος αναμένεται απόψε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένη η άφηξη του 32χρονου φορ στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να περάσει από αύριο τις καθιερωμένες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν θα ταξιδέψει φυσικά, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν θα προλάβει να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να σωματωθεί με την ομάδα. Αυτό θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα που ο Άρης θα γυρίσει στη βάση του, στο ανανεωμένο ορίσιο, στο οποίο θα μπει από την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι ειδικά οι παίχτες που έχουν παραμείνει από πέρυσι και είχαν η εικόνα της κάκης της κατάστασης που βρισκόταν το προπονητικό κέντρο της ομάδας θα τρίβουν τα μάτια τους ή για να το πω ακόμα καλύτερα θα ντρέπονται να μπουν με τα παπούτσια μέσα στο ρίσιο έτσι όπως έχει γίνει, θα τα σκουπίζουν πολύ καλά μάλλον πρώτα. Με τα έργα που γίνονται όλο αυτό το διάστημα έχει εξελιχθεί σε ένα κόσμο πραγματικά το ρίσιο και μακάρι να μείνει έτσι και να γίνει ακόμα καλύτερο και τα επόμενα χρόνια. Ο Γιουνές, ο οποίος μάλιστα, για να επιστρέψουμε και στον Τινίσιο, ανέβασε και μια φωτογραφία στα social media από το αεροπλάνο. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Τινισία για την Θεσσαλονίκη, όπου θα τον περιμένουν απόψε το βράδυ στο αεροδρόμιο οι άνθρωποι του Άρη για να ακολουθήσουν και οι ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι είχε κάνει και μια πρώτη δήλωση ως παίκτης του Άρη ο Γιουνές, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την ΠΑΕ. Αυτό θα γίνει λογικά στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και από την επόμενη εβδομάδα κυρίως ο Πάκο Ερέρα νομίζω θα περιμένει τον Τινίσιο για να μπει και αυτό στις προπονήσεις και λογικά θα πάρουν μια πρώτη εικόνα από τον παίχτη αν όχι και στα δύο φιλικά της επόμενης εβδομάδας με Λάρισα και Ξάνθη, σε κάποιο από τα δύο νομίζω ότι θα κάνει και το ανεπίσημο ντεμπούτο του ο 32χρονος πρώην επιθετικός της Ξάνθης. Ο Γιουνές μπορεί να μην ταξιδέψει λοιπόν στην Ολλανδία, αλλά το ταξίδι για τις κάτω χώρες ξεκίνησε σήμερα το πρωί ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος ΠΑΕ Άρης, μαζί με τον γιο του κιόλας. Ανέβασε μια φωτογραφία και αυτό στα social media. Μην σας ξενίζει λίγο αυτό το οποίο κάνουν και
επειδή το αναφέρουμε κιόλας, στα social media, έτσι όσο το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, κυρίως οι νεότεροι, ότι έχουν εξελιχθεί σε ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Άρα έχει λογική να αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας και προέδρων, αντιπροέδρων, παικτών κτλ. Λοιπόν, αν δεν έχει φτάσει ήδη στον Μπόσενχοφτ, είναι καθοδόν ο Θόδωρος Καρυπίδης. Για να βρεθεί αυτές τις τελευταίες μέρες στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας, να παρακολουθήσει και τα φιλικά που θα δώσει αύριο με τη Χάγκ στη Χάγη και το Σάββατο με τη Βίλεμ στο Τίλιμπουργκ, και θα επιστρέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στην Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Εν τω μεταξύ, σε κάτι που αφορά φυσικά και τον Άρη, στον φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, Πολιτεία και Super League φαίνεται ότι οδεύουν προς συμφωνία, όπως προκύπτει από σημερινά δημοσιεύματα, μετά την αλλαγή στάσης του Γιώργου Βασιλιάδη, καθώς θυμίζω ότι ήταν κατηγορηματικός ο Υφυπουργός Αθλητισμού πριν μια εβδομάδα όσον αφορά το πλάνο το οποίο είχε προτείνει, άλλαξε τη στάση του και τουλάχιστον για φέτος φαίνεται ότι περνάει η πρόταση του συνεταιρισμού για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 25 Αυγούστου και στο τέλος της φετινής περίοδου οι ομάδες θα μειωθούν σε 14. Σεζόν 19 και 20, όπως και 20-21, η συμφωνία είναι αρχικά για έναν χρόνο, από ό,τι διαβάζω. Το καλοκαίρι 19 θα τεθεί πάλι θέμα μείωσης των ομάδων σε 12 και όλο το story θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή όπως διαβάζουμε. Άρα φέτος στο τέλος της περίοδου θα έχουμε μείωση σε 14 και το επόμενο καλοκαίρι θα κάτσουν πάλι δύο πλευρές στο τραπέζι για να μιλήσουν όσον αφορά το ενδεχόμενο νέας μείωσης των ομάδων σε 12 αυτή την φορά. Είναι κοντά λοιπόν οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια, με την ΕΡΤ να μπαίνει στο παιχνίδι για τους 7 άστεγους τηλεοπτικά συλλόγους, 5 βασικά, γιατί όπως φαίνεται Παναθηναϊκός και Άρης θα καταλήξουν στην ΟΒΑ και οι υπόλοιποι μάλλον θα πάνε στην δημόσια τηλεόραση. Με ρήτρες διαβάζουμε για όλα τα γούστα και μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής, καθώς λέει σύμφωνα με την πρόταση του κ. Βασιλιάδη, κάθε ομάδα δεν θα μπορεί να δίνει περισσότερους από 4 δανεικούς παίχτες συνολικά. Δηλαδή υπάρχει το όριο στους 4 και έναν μόνο σε κάθε ομάδα. Περιορισμούς, από ό,τι διαβάζω, ήθελε να περάσει πριν 2 χρόνια ο κύριος Κοντονής ως υφυπουργός αθλητισμού, αλλά δεν τα κατάφερε. Όσο αφορά λέει τις ρήτρες στους όρους όπως προβλέπονται από το αρχικό σχέδιο του Γιώργου Βασιλιάδη, είναι εξής. Για τελεσίδικη καταδίκη για επεισόδια τα οποία επιφέρουν τιμωρία και κλεισμένο των θυρών προβλέπεται ποινική ρήτρα 50.000 ευρώ. Για επεισόδια που οδηγούν σε παρακόλληση με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση αγώνα, σε τραυματισμό οποιοδήποτε, εργάζεται για την τηλεοπτική μετάδοση σε παρεμπόδιση δημοσιογράφων ανεκτέλεση του έργου ή σε απειλή ζημιών ή πρόκληση ζημιών σε εξοπλισμό μεταδότη, η ρήτρα 75.000 ευρώ. Για τελεσίδικη καταδίκη ΠΑΕ για επεισόδια που οδηγούν σε μη διεξαγωγή ή διακοπή αγώνα, ρήτρα 100.000 ευρώ. Για δυσμενείς δυσφημιστικές απαξιωτικές δηλώσεις αξιωματούχων εκπροσώπων ΠΑΕ ή συνδεδεμένων προσώπων σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΑΠ ή οποιοδήποτε άλλου εφαρμοστέ οργανισμού κατά του πρωταθλήματος Super League ΕΠΟ, οργάνων ποδοσφαίρου, ρήτρα 50.000 ευρώ. Για δυσμενείς δυσφημιστικές, όχι αυτό το είπαμε, επίσης προβλέπεται λέει έλεγχος ανατρίμηνο από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία της οικονομικής κατάστασης υγείας κάθε ΠΑΕ, με θεσμοθετημένα κριτήρια, παραδείγματος χάρη έλεγχος λόγου ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, λόγου κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση εταιρείας κτλ. Σε περίπτωση επιδείνωσης οικονομικής κατάστασης ή μη τήρηση των συμφωνημένων δικτών, προβλέπεται ρήτρα ίσιμη αφαίρεση του 3% της συνολικής αμοιβής. Επιδιόρθωση μεταξύ άλλων τεχνικών ελλείψεων σταδίων, βελτίωση εγκαταστάσεων κουλουπού. Τέλος λέει για καταδίκη έστω και σε πρωτοβάθμιο πειθαρχικό επίπεδο για χειραγώγηση αγώνα, δωροδοκία ή διαφθορά. Αυτά δεν γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή ντροπή. Ντροπή που το βάζουν, που το σκέφτηκαν ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ποινική ρήτρα 300.000 ευρώ. Αυτά γενικότερα. Φαίνεται ότι λοιπόν οι δύο πλευρές πάνε προς συμφωνία, Πολιτεία και Super League, με 14 ομάδες στο τέλος της περίοδου και από το επόμενο καλοκαίρι βλέπουμε πάλι αν θα πάμε σε 12 ή όχι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα γιατί έχουμε ξεφύγει για λίγο.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και με τη σύνδεσή μας με την Ολλανδία, όχι όμως με τον Χρήστο Τσαλτίδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 44 λεπτά μετά από τις 5. Ακούτε Libero 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Ολλανδία. Πάμε στην Μπρέντα, αλλά όχι στον απεσταλμένο μας, τον Χρήστο Τσαλτίδη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Ρόδος, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, το εστιατόριο στο οποίο δείπνησε χθες το βράδυ η αποστολή του Άρη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Γεια σας, καλησπέρα στην Ολλανδία. Καλησπέρα και εσάς. Ένας από τους, δικό μου σχόλιο είναι αυτό και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, ναι. Ένας από τους Έλληνες που πήρατε αυτή τη δύσκολη και τολμηρή απόφαση να πάτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο εξωτερικό και να φτιάξετε κάτι δικό σας και νομίζω ότι τα καταφέρατε αρκετά καλά. Εντάξει. Ήταν και τα χρόνια διαφορετικά τότε. Πόσα χρόνια έχει, κύριε Παπαδόπουλε, που είσαι στην Ολλανδία? Στην Ολλανδία 41 χρόνια. Α, πολλά, 77. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Φύγατε δηλαδή σε... και τότε δύσκολες εποχές για την Ελλάδα. 14 χρονών ήμουν τότε φυσικά. Ναι. Εντάξει, μικρός. Οι γονείς μου ήταν Ολλανδία. Ναι. Αυτοί από το 63 μέχρι το 93, 30 χρόνια. Ναι. Εγώ παρέμεινα, ας πούμε. Μάλιστα. Μετά ξεκίνησα το εστιατόριο μαζί με την αδερφή μου. Και σιγά σιγά, εντάξει, ξέρεις. Άρα μετά. Νιώθετε νομίζω περισσότερο Ολλανδός από ότι Έλληνας ή κάνω λάθος? Στην Ολλανδία μας λένε ξένος. Ναι. Και στην Ελλάδα μας λένε Ολλανδούς. Κατάλαβες, και εδώ ξένοι και στην Ελλάδα ξένοι. Εντάξει, έτσι είναι συνήθως, αλλά εσείς και οι Έλληνες της Ομογένειας νομίζω ότι νιώθετε περισσότερο Έλληνες και σας λείπει και σίγουρα πολύ περισσότερο. Εντάξει, η Ελλάδα. Εντάξει, η Ελλάδα είναι σίγουρα εντάξει, γιατί ερχόμαστε 3-4 φορές το χρόνο εκεί πέρα, από την νέα εβδομάδα καθόμαστε. Mm-hmm. Λόγω της δουλειάς δεν μπορείς να καθίσεις και πιο πολύ, ας πούμε, άντε 2 εβδομάδες, βαριά. Λίγο ήλιο, λίγο και... παραλία, λίγο θάλασσα, λίγο... Ναι, αυτό. Πάντως μια επαφή με την Ελλάδα και καλή, έτσι, γερή δόση, την είχατε χθες φιλοξενώντας την αποστολή του Άρη στο εστιατόριό σας. Ναι, εντάξει, έτυχε τα παιδιά να είναι εδώ πέρα κοντά, ας πούμε. Ναι. Γιατί, εντάξει, ήρθε και ο ΠΑΟ και ήρθαν και άλλες ελληνικές ομάδες, mm-hmm. αλλά είναι μακριά και δεν μπορείς να τρέχεις από πίσω, ας πούμε. Τα παιδιά εδώ πέρα ήταν κοντά, έτυχε και ένας φίλος μου, ο Γιάννης Γλύκος, μαζί με τον Γιάκο Γιάννησεν, που οργανώνουν τα φιλικά παιχνίδια, ας πούμε, εδώ πέρα, mm-hmm. τις ήξερα. Ήρθε λίγο πιο κοντά, πήγα, είδα και ένα μάτς δικό τους, μου άρεσε η ομάδα. Με την Γκράφσα. Ναι, όχι με τη Χράφσκα, πήγα στην Πίρσκο. Α, πήγατε στην Αμβέρσα, μάλιστα. Ναι, στην Αμβέρσα, ναι. Λοιπόν, και μου άρεσε η ομάδα. Τα παιδιά, ο Γιάκου και ο Γιάννης, ήθελαν να κάνουν κάποια ελληνική βραδιά, λέει, εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο που ήταν. Ναι. Κάθε μέρα στο ξενοδοχείο, αν είναι να έρθουν στην πόλη εκεί πέρα. Ναι. Να κάνουν και μια βόλτα στην πόλη. Και έτσι έγινε το θέμα, ας πούμε. Και επειδή το είδαμε και εμείς μέσα από βίντεο και φωτογραφίες, αλλά εσείς ήσασταν εκεί πέρα και το ζούσατε, ένα πολύ καλό και δεμένο σύνολο φαίνεται να είναι ο Άρης, έστω και αν είναι νωρίς στη σεζόν. Ναι. Και τραγούδια, ναι, είδαμε, και χαμόγελα γενικότερα. Α, Παντελίδη τραγουδήσανε, απ' όλα. Απ' όλα, ήταν μια χαρά τα παιδιά, σαν να ήταν μια οικογένεια όλοι. Λες και παίζανε χρόνια μαζί, ας πούμε. Ναι. Και στους τοίχους του εστιατορίου, ναι. Μέσα στις φωτογραφίες, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες με πρώην παίκτες του Άρη, όπως ο Άγγελος ο Χαριστέας ή ο Λουμπούτης, ναι. Που έχουν περάσει ο από Λουμπούτης, εκεί. Ναι, μπράβο, ο Λουμπούτης ήταν στην Χάγη, ας πούμε, έπαιζε. Ναι. Και ερχόταν τότε στο μαγαζί μαζί με τον Γιάννη τον Αναστασίου. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ρόναλντ Κούμαν είναι προσωπικός μου φίλος, ας πούμε. Έχει έρθει αρκετές φορές στο μαγαζί. Mm-hmm. Και εγώ πήγα τον είδα σε πολλά μάτς. Εντάξει. Ποδοσφαιρικό στέκι όταν... δηλαδή. Ναι, είναι λίγο ποδοσφαιρικό στέκι. Στην Πρέντα έτσι μας ξέρουν. Ναι. Και εστιατόριο το οποίο είναι κατά βάση φαντάζομαι με ελληνική κουζίνα. Άρα νομίζω ότι και οι παίχτες ήταν έτσι, θυμήθηκαν λίγο τις γεύσεις της πατρίδας. Ναι. Καθαρά ελληνική κουζίνα, ναι. Εντάξει. Φάγανε τα παιδιά, ξέρεις, κουταποδάκια, καλαμαράκια, αυτά που... Ναι. Εδώ πέρα στην Ολλανδία, στο ξενοδοχείο, σίγουρα δεν τα τρώνε, ας πούμε. Καλά, ναι. Και λόγω της κουζίνας που έχουν, αλλά και λόγω του επαγγέλματος που κάνουν, ας πούμε. Αυτό που, κύριε Παπαδόπουλε, μας λένε για την Ολλανδία, ναι. Το φαΐ δεν είναι τόσο καλό ισχύει, γιατί έχουμε τους συναδέλφους που είναι πάνω τώρα αυτές τις ημέρες
στον Μπόσενκοφ και δεν, λένε το φαΐ γενικότερα δεν, δεν είναι τόσο καλό. Σίγουρα, εντάξει, τώρα και όταν πας σαν γκρουπ, ας πούμε, ξέρεις, ναι, να ετοιμάσουν για 50 άτομα φαγητό, είναι διαφορετικό, ας πούμε, και στην Ελλάδα αν πας, διαφορετικό θα είναι. Άλλο να διαλέξεις μόνο σου τι θέλεις, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε λίγο να τους βάλουμε κάτι που τους έλειψε, ας πούμε, ναι, αυτές τις μέρες. Και είδα ότι βγήκατε και εσείς φωτογραφία κιόλας με την, με την, ναι, ομάδα και σας αφήσανε και μια φανέλη, αναμνηστική φανέλα. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Μου αφήσανε μια φανέλα, θα τη βάλω κάπου, κάπου ας πούμε στο μαγαζί, γιατί έχω και μια από την άκτη εδώ πέρα, την Μπρέντα, ναι, την ομάδα. Ναι. Είναι και αυτή τα ίδια χρώματα με τον Άρη, ναι, ταιριάζουν εκεί πέρα. Ναι. Εσείς γενικότερα τόσα χιλιόμετρα μακριά παρακολουθείτε ελληνικό ποδόσφαιρο, σας συγκινεί πλέον να μπείτε σε αυτή τη δικασία ή έχετε επικεντρωθεί στο, στο εγχώριο προϊόν? Στην Ολλανδία εδώ πέρα κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα πάω, ας πούμε, κάπου ή στη Φέγενορτ ή στην ΑΚ εδώ πέρα, ναι, στην Πέντα, ναι, το ελληνικό από την τηλεόραση μόνο, ναι, ξέρεις, μετά τη δουλειά το βράδυ, ναι, κάποιες φάσεις, ας πούμε, ναι, έχουν το τεστ, την ΟΒΑ, ξέρω εγώ τι. Τα βλέπω μία από το κομπιούτερ τώρα. Γενικότερα υπάρχει καλή γνώμη για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην, στην Ολλανδία? Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καλή γνώμη. Ξέρεις, ναι, με αυτά που γίνεται. Μία με τους φιλάθλους, μία με αυτό. Ναι. Δεν ξέρεις, δεν μας έχουν έτσι. Φαίνεται φυσικά αυτό και από τι στυλ παίχτες έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, εννοείται. Κάποιος πολύ καλός θα είναι περασμένη ηλικία του. Ναι, ναι, ναι. Σούμε. Ναι, δυστυχώς. Αλλά έχουμε άλλα καλά, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε θάλασσες, παραλίες. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Και άλλωστε, η Ελλάδα πάντοτε το βασικό προϊόν το οποίο εξήγηκε ήταν ο τουρισμός. Δεν ήταν, ναι, δεν, το πρώτο και κύριο και το αυτό που της φέρει και τα, και τα περισσότερα έσοδα, μάλιστα. Η ονομασία του εστιατορίου, ναι, Ρόδος. Αυτό τότε όταν ξεκινήσαμε, ξέρω, ναι, ξεκινήσαμε, όλοι βάζανε τέτοια γνωστά ονόματα, ας πούμε. Ναι. Αν θα ξεκινήσω τώρα ένα εστιατόριο, θα το έλεγα αλλιώς, ας πούμε, διαφορετικά. Ναι. Πριν το 2009-10 είχα ανοίξει άλλο ένα ελληνικό στο Eindhoven, το είχα βάλει Παπαδόπουλος. Ναι. Εκεί θα... Πάλι ο κόσμος ερχόταν, ναι, ας πούμε. Εκεί θα πάμε να φάμε στον Παπαδόπουλο. Ναι. Στην Ολλανδία κάνει γκέλ σαν όνομα γιατί είναι και σπάνιο ως ανύπαρκτο. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ, εντάξει. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Γι' αυτό. Μάλιστα. Θα ξανάρθει τώρα η ομάδα μέχρι την Κυριακή, δεν νομίζω να προλάβει. Όχι, όχι, όχι. Αύριο θα πάνε στη Χάγη. Μετά, ναι, είναι εδώ πέρα στο Τίλβουρκ, πάλι δίπλα από την Μπρέντα. Ναι. Και την επόμενη νομίζω έρχονται η Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Μακάρι τα επόμενα χρόνια ο Άρης να επισκεφθεί πάλι την Ολλανδία και να, νομίζω θα σας χαροποιήσει και εσάς να βρεθεί πάλι στην Μπρέντα και στο εστιατόριό σας. Όμορφες στιγμές αυτές που είδαμε χθες. Όμορφες, ναι, σίγουρα έχουμε να πάει εικόνες καλά και νομίζω ότι θα πάει καλά γιατί εντάξει, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δύο αγώνες εδώ πέρα που την είδα. Ναι. Μία με τη Χράφσκα που την είδα από την τηλεόραση, ας πούμε, λίγο. Ναι. Ήταν ωραία, ας πούμε. Έπαιξε πολύ ωραία. Νομίζω θα, θα φτάσει δηλαδή πάνω 7η-8η θέση εκεί πέρα σίγουρα. Και πιο πάνω είναι ο στόχος, αλλά ναι, θα δούμε. Και πιο πάνω, ναι, ναι, σίγουρα. 4η-7η έτσι εκεί πέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σας είχαμε εδώ πέρα στον, στον αέρα της Θεσσαλονίκης και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ναι, ναι, και εγώ, λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη πάντως θα προχωρήσει ποδοσφαιρικά, θα ανέβει φέτος. Μακάρι, 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 μακάρι. Ναι. Και όλες οι ομάδες να, να πηγαίνουν καλά, ναι, στην, ναι, στην, ναι, πόλη. Σίγουρα. Και ο Άρης κυρίως. Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε, ναι, Παπαδόπουλο. Βεβαίως. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σε μια προσπάθειά μας να πάρουμε έτσι μια γεύση και μια εικόνα από την πολύ όμορφη βραδιά που είχαν χθες οι ποδοσφαιριστές του Άρη στην Μπρέντα και στο εστιατόριο του κύριου Παπαδόπουλου. Άνθρωπος που μένει 40 χρόνια στην Ολλανδία, 40-41 χρόνια. Από τα 14 του δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί πέρα, έχει φτιάξει μια δική του επιχείρηση, διαφημίζει την Ελλάδα και αυτός μαζί με χιλιάδες ακόμα Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο, στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες και, και χθες ήρθε και αυτός κοντά με την πατρίδα του, ήρθαν και οι παίκτες του Άρη κοντά με την δική τους για λίγες ώρες, από τη στιγμή που βρίσκεται στο εξωτερικό τις τελευταίες
ημέρες και διαπίστωσε και αυτός αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς μέσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο, το πολύ όμορφο, το πολύ ζεστό, το πολύ οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και επικράτησε κυρίως στη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς. Χθες μεταγραφή για το αδρικό βόλεϊ και σήμερα μεταγραφή για το τμήμα ποδοσφαίρισης του Άρη, το οποίο ανακοίνωσε την απόκτηση του αθλητή Κώστα Αγκουρά. Ο έμπειρος κεντρικός με ύψος 91, διαβάζουμε, ξεκίνησε από τη Χάνθ, έπαιξε στη Λάρισα, στον Άρη τη διετία 4-6, στον Απόλλων Καλαμαριά, στο Γαλαξία και μετά μια παύση λόγω προσωπικών υποχρεώσεων συνέχισε στο Μακεδονικό τη σεζόν 12-13, στον Καμπανιακό 14-17 και πέρυσι στον Απόλλων Καλαμαριά και το καλωσόρισμα από την ομάδα προς τον αθλητή. Ακόμα μια κίνηση ενίσχυσης για το βόλι των κυτρινόμαυρων. Θυμίζω ότι το παιχνίδι με τη Χάκη θα διεξαχθεί αύριο μισή ώρα νωρίτερα, στις 8 ώρα Ελλάδος, 7 ώρα Ολλανδίας, αντί για 8,5 ώρα Ελλάδος που ήταν προγραμματισμένο. Θα το παρακολουθήσει από κοντά και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος πρέπει να έχει φτάσει λογικά στον Μπόσενχοφ. Θα μας πει και ο Θόδωρος Καρυπίδης, πρέπει να πω. Θα μας πει και ο Χρήστανθος Τσαλτίδης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν και θα τον φιλοξενήσουμε. Λογικά μετά από τις 6.30 θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Μπόσενχοφτ. Νωρίτερα θα ακούσουμε, μόλις επιστρέψουμε και το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λίγο, τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Βαλεριάνος στο Λαμπαουτάρης και την οποία μπορείτε να διαβάσετε και διαβάζετε από σήμερα το πρωί. Ο 25χρονος μπακ, ο οποίος διανύει την δεύτερη σεζόν του στην ομάδα, ένα από τα πρόσωπα που φαίνεται ότι κέρδισε τον Πάκο Ερέρα με την έως τώρα παρουσία του. Προσωπικά για μένα ένας από τους παίκτες που πήρανε πάρα πολύ ζεστά και έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι στα 3-5 πηγάδια ο Βαλεριάνος προσπαθούσε να μην χάσει ούτε προπόνηση και λόγω του θέματος που έχει με το στρατό έκανε θύβα ανάουσα μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες μόνο και μόνο για να προλάβει να γυρίσει πίσω από τη θύβα και να μπει ξανά στις προπονήσεις της ομάδας. Μαζί με το Μενέντες φαίνεται ότι φέτος θα παλέψουν για μια θέση στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής των κυτρινόμαυρων, όπως θα έχουμε μονομαχίες εισαγωγικά σε αρκετές θέσεις της ενδεκάδας, με τον Ερέρα από προχθές βασικά να πετάει και τον μπαλάκι στους παίχτες, παλιούς και νέους, και κυρίως τους νέους, να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση τους από τους παλιούς. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής, και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε τη συνέντευξη του Γιώργου Βαλεριάνου και φυσικά μέχρι τις 7 θα έχουμε και την δεύτερη σύνδεσή μας με την Ολλανδία, αυτή τη φορά με τον Μπόσενχοφτ και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Λίπρο 107,4 όλα μπαουτάρι, 11 λεπτά και μετά από τις 6 μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, παραμένοντας στο ποδόσφαιρο. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου που γευμάτισε χθες το βράδυ ομάδα στην Μπρέντα, και με ένα πιο ουδέτερο μάτι προσπαθήσαμε να δούμε αυτό το πολύ όμορφο και οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδόπουλος πήγε κιόλας και μέχρι την Αμβέρσα, παρόλο που δεν είναι και φίλος του Άρη, έτσι. Και είδε την ομάδα και ξέφρασε μάλιστα και θετική άποψη. Αυτά για κάποιους που γκρινιάζουν εδώ πέρα, ενώ είμαστε ακόμα, ούτε δεν έχουμε συμπληρώσει καν μήνα προετοιμασίας για τον Άρη, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε, τη βοήθεια του Δημήτρη, της χοληπτάρας μου εδώ πέρα, να ακούσουμε την συνέντευξη του Γιώργου Βαλεριάνου, που μπορεί να διαβάσετε και στο Λαμπαουτάρης και ανέβηκε σήμερα στις 11 το πρωί. Ο 25χρονος μπακ, στον δεύτερο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, καταγράφει τις μέχρι τώρα εντυπώσεις του από την προετοιμασία της ομάδας και την εικόνα που έδειξε στα δύο φιλικά που έχει δώσει με την Μπίρσοτ στην Αμβέρσα και με την Γκράφσαπ πριν από δύο μέρες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο 25χρονος μπακ και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιώργο, έχουμε μια πρώτη εικόνα μετά τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια, στα οποία η αλήθεια είναι ότι έχει και δύο διαφορετικά πρόσωπα η ομάδα. Οι δικές σου εντυπώσεις θέλω να μας πεις και εσύ. Νομίζω ότι, εντάξει, το πρώτο φιλικό είναι λογικό να ήμασταν λίγο πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι, να το πω έτσι, διότι δεν είχαμε όλα αυτές, ξέρεις, τις διπλές. Εντάξει, είχαμε και το ταξίδι τώρα που ήταν λίγο έτσι ταλαιπωρία. Αλλά νομίζω ότι κάθε μάτς που θα έρχεται, τα πόδια δεν θα είναι φρέσκα, θα είναι πιο βαριά. Αυτή είναι η ουσία της προετοιμασίας.
Γιατί αν ήμασταν έτοιμοι τώρα, θα υπήρχε θέμα. Θα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν δουλεύει η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι ενώ παίξαμε μια πολύ έτοιμη ομάδα, ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ σωστά, τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλά. Αυτό είχαμε πει και πριν τον αγώνα, ότι σήμερα θέλαμε να είμαστε καλύτερα τακτικά, να είμαστε πιο συμπαγείς, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο την αμυντική μας λειτουργία. Δουλέψαμε στο πρώτο φιλικό, νομίζω ότι είχαμε κάποια θεματάκια, τα δουλέψαμε και εμφανίσαμε καλύτερη εικόνα. Ναι. Αμυντικά η ομάδα γενικά δείχνει μια συνοχή. Βέβαια είναι και το πιστεύεις ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι σε αυτά τα δύο φιλικά ξεκίνησε η ίδια εξάδα στην ουσία, ίδια με πέρσι. Κοίταξε, νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα έχει να κάνει. Όταν γνωρίζεις με τα παιδιά, έχεις παίξει 40 αγώνες. Είναι πιο εύκολο να βρεθείς από ότι θα ήσουν να ξεκινάγαμε να παίζουμε οι δυο μας τώρα. Αλλά δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι και τα παιδιά που έρχονται, που ήρθαν βασικά στην ομάδα, θα μπουν και αυτοί στο κλίμα. Γι' αυτό είναι η προετοιμασία, γι' αυτό είναι 1,5 μήνες πριν το πρωτάθλημα, γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό. Πού πιστεύεις, ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθεί από εδώ και πέρα η ομάδα, που έχει χρόνο βέβαια που στάτησε ακόμη? Κοίταξε, νομίζω ότι όπως είπε και ο προπονητής, θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο στην κατοχή της μπάλας, να βγάζουμε λίγες περισσότερες φάσεις. Αλλά όπως σου είπα, είναι λογικό, διότι δεν είναι φρέσκα τα πόδια, δεν υπάρχει τόση κίνηση, δεν υπάρχουν ιδέες. Όταν είσαι κουρασμένος, όλα αυτά βγαίνουν. Χθες είπε ο προπονητής μια έτσι σωστή κουβέντα, πως δεν διαχωρίζει παλιούς με νέους. Όποιος θέλει να κερδίσει μια θέση σε κάθε γραμμή του γηπέδου, πρέπει να παλέψει για να κερδίσει αυτή τη θέση. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι, αλλιώς δεν θα ήμασταν δύο διαφορετικές ομάδες. Ούτε νέοι υπάρχουν, ούτε παλιοί. Όποιος θα είναι καλά θα παίζει. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό έχω καταλάβει με τον προπονητή, οπότε... Βλέπουμε ότι βιώνεις αυτή την παρουσία σου τη δεύτερη χρονιά στον Άρη ως το μεδούλι, αυτή την αίσθηση τουλάχιστον αποκομίζουμε βλέποντάς σε τόσους προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Είναι έτσι ή κάνουμε λάθος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν ήρθα εδώ πέρσι, στόχος μου ήταν η ομάδα να βγει με κάθε κόστος και με κάθε... Δεν μας ένοιαζε το πώς, θέλαμε απλά να βγει. Νομίζω ότι φέτος για το κάθε παιδί είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναδειχθεί, να βοηθήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα πάντα. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι η ευκαιρία μας. Οπότε δίνεις ό,τι έχεις και στο τέλος κάνεις το ταμείο. Επίσης φαίνεται, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε εμείς, ότι ενώ μιλάμε για μια αρκετά καινούργια ομάδα, μιλάνε απρόσωπα, δείχνεται δεμένο γκρουπ έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε τα αστιάκια που είναι θεμητάκια αυτά κατά τη προετοιμασία. Ένα καλό κλίμα δηλαδή. Νομίζω ότι σε αυτό βοηθάνε και τα παιδιά που ήρθανε. Είναι καλά παιδιά όλα. Νομίζω ότι βοηθάει όμως και ότι τα παιδιά που ήμασταν ήδη στην ομάδα και παραμείναμε, είμαστε κι εμείς καλά παιδιά. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει, το να είσαι φίλος με τον άλλον στο γήπεδο. Σημαίνει πολλά. Άλλο να μην ήμασταν καλά και να. Θα έβγαινε και στο γήπεδο. Νομίζω ότι όπως είναι η καθημερινότητά μας, βγαίνει και στο γήπεδο. Γιώργο, σκέφτηκες ότι σου πέρασε από το μυαλό όταν γινόταν ο σχεδιασμός της ομάδας ότι μπορεί να μείνει σε μια χρονιά? Εντάξει, σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό, αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Θεώρησα ότι εγώ. Γιατί έβλεπες ότι και άλλα παιδιά. Σίγουρα, ναι. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό ήταν το θετικό. Απ' την άλλη, εντάξει, ήρθε ένας προπονητής ο οποίος είδε το ρόστερ, έκρινε ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό για εμένα. Σε ικανοποιεί ότι είσαι από τους παίκτες που ο προπονητής κράτησε και στο πρώτο στάδιο και στο δεύτερο? Γιατί υπήρξαν παιδιά με συμβόλαιο που δεν ακολούθησαν την αποστολή της στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και κυρίως τώρα εδώ στην Ολλανδία. Είναι ρε παιδί μια επιβράβευση για σένα, δηλαδή ότι ήρθε ένας προπονητής που δεν με ήξερε και είπε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι μαζί μας στο γκρουπ της ομάδας. Κοίτα, εγώ δεν θα σου απαντήσω αυτό. Θα σου πω όμως ότι για εμένα είναι χαρά το ότι ένας τόσο καταξιωμένος προπονητής με άλλες παραστάσεις αυτή τη στιγμή με θεωρεί μέλος της ομάδας. Οπότε από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν στη συνέχεια. Σίγουρα εσύ ξέρεις καλύτερα τον εαυτό σου από όλους μας. Έτσι είναι γεγονός. Το έχεις συνειδητοποιήσει και το βλέπουμε και εμείς ότι κάνεις μια πολύ καλή προετοιμασία μέχρι στιγμής. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου? Δηλαδή, ξεκινώντας η χρονιά, νιώθεις ότι φέτος ίσως να είναι το κάτι παραπάνω?
Όπως είπα και πριν, θεωρώ το κεφάλαιο της Β' έκλεισε. Αδικηθήκαμε πάρα πολύ γιατί δεν παίζαμε σε καλά γήπεδα, σε κακές συνθήκες. Η ομάδα δεν έβγαλε αυτό που μπορούσε να βγάλει, η αλήθεια είναι. Αλλά φέτος νομίζω ότι έχουμε όλα τα εφόδια να το πω ότι μπορούμε να βγάλουμε το 100% ο καθένας μας. Πόσο μάλλον όταν είσαι στον Άρη και ο προπονητής αυτός θέλει να παίξει κυρίαρχο ποδόσφαιρο, να έχει εσύ την πρωτοβουλία των κινήσεων, να. Οπότε θεωρώ ότι μπορείς να αναδείξεις τα πάντα μέσα σου. Κόσμο είχε και με την Πίρσο, σίγουρα, αλλά χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στο φιλικό με την Τεγκράφσα. Πώς το έζησαν και εσείς που ξέρετε πώς είναι ο Άρης, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, δηλαδή οι νέοι ποδοσφαιριστές της ομάδος. Εγώ ξέρω πώς είναι. Τα παιδιά που ήρθαν, ξέρεις, τα έβλεπα καμιά φορά στον πάγκο όταν ήμασταν. Ξέρεις όταν φωνάζανε όλοι μαζί σου, ενώ ήταν. Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση με αυτό που έχουμε ζήσει εμείς. Ξέρεις, κοιτάγανε. Ο μέσα μου έλεγα, έχεις να δεις ακόμα. Τι να περιμένει ο κόσμος από τον Άρη φέτος? Είναι επιστροφή μετά από 4 χρόνια στη φυσική του θέση, διαφορετικές όμως οι απαιτήσεις. Θα μπορεί να τεθεί από τώρα κάποιος στόχος ή βλέποντας και κάνοντας? Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα στον κόσμο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ομάδα θα μπαίνει σε κάθε μάτς και θα δίνει ό,τι έχει μέσα της. Αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα εμείς θα κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και στο τέλος, ξέρεις, ξυρίζουν το γαρτό. Αλλά θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργος Βαλεριάνος στον δικό του απολογισμό για τα όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής στην προετοιμασία του Άρη και στα δύο φιλικά της ομάδας. Σήμερα είχαμε τις δηλώσεις ενός εκ των νέων προσώπων του φετινού Άρη. Τις ακούσατε ζωντανά εδώ στο Λίμπερο για τον 7,4 το μεσημεράκι, του Χουλιάν Κουέστα, του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος ήρθε για να πλαισιώσει τους Καντιμίρη και Αναγνωστόπουλο και θα κληθεί και αυτός να παλέψει για τη θέση του στην 11, γιατί θεωρητικά ήρθε ως βασική επιλογή στα πλάνα του Ερέρα, αλλά σύμφωνα με τον Ισπανό τεχνικό θα πρέπει και αυτός, όπως όλοι, να το κερδίσει μέσα από την παρουσία του στις προπονήσεις και στα φιλικά που θα δώσει η ομάδα μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε και τον Ισπανό και επιστρέφουμε σε λίγο. He's very good. I can see that. I know he's one club very important history in this. When I have possibilities for Cancian, I don't have doubt. Μια πολύ καλή εντύπωση που είχα. Η πρώτη εντύπωση που είχα ήταν πάρα πολύ καλή. Γνωρίζω ποιο είναι το κλαμπ, γνωρίζω την ιστορία του και δεν είχα μία αμφιβολία να έρθω εδώ πέρα. First game you had a good performance. Yeah, good performance. No, yes, I were very good with Anthony. I was 3 weeks and I feel very good. Νικήσαμε, φτιάξαμε το πέναλτι και ήταν μια πολύ καλή νίκη. What's your first impressions from the training? I am very happy for this. Everybody helped me. We are one team compact. We help us. I am very happy in this moment with all club and player and technique. Πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τους συμπαίκτες μου και από τον προπονητή μου. Δουλεύουμε όλοι μαζί, έχουμε καλή συνοχή σαν ομάδα και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα. Πώς βλέπετε τους συναγωνισμούς με τους άλλους? Βλέπεις υπάρχουν αυτές οι μύθες καλωσούς, μάλλον ξεκινούν από την ίδια κουλτουρία ουσιαστικά. Is there any big competition among the three goalkeepers now? How do you feel about that? Now we are three players, but
I can see her for work, for help the team, and I am very happy in this moment, and I want to help the team, and I do my work the best possible. Υπάρχει ανταγωνισμό, λέει, και οι άλλοι τερματοφύλακε είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ο καθένα τη δουλειά του και εγώ κάνω τη δουλειά μου και σε αυτό θα μείνω, δεν σε αυτό. Yes, yesterday we see we are a team compact. When I can see her, I don't know the team and the player what be, but now I like the song, the fan, the stadium. Yeah, I'm very happy. Φυσικά λέει και μου άρεσε και μου άρεσαν και τα συστήματα. Είμαστε μια ομάδα με συνοχή, ο ένας με τον άλλον και οι παίχτες και τα συνθήματα και οι οπαδοί και τα οπαδικά συνθήματα που μου άρεσαν πολύ, λέει, θα συνεχίσουμε έτσι. Are you impatient to hear the same songs from thousands of fans who will go to the Clamps Vigilis to watch you? Are you impatient? Are you looking forward to hear the fans? Yeah, okay. I want to see. I see video before, and I have a lot of. I have. I want to see the fan, the stadium full. I like this. Φυσικά λέει και έχω την ανυπομονησία να δω και τους φιλάθλους μας από κοντά να τραγουδάνε όπως τραγουδούσαμε για εμείς χθες. Συντάφεις. Yes, one reason for me is very important. The trainer is Spanish and he knows me and I know him. I have another club before, but when Paris called me, I don't have that. I want to pass here. Φυσικά και ήταν ο κύριος Πάγκο Ερέρα ένας σημαντικός λόγος που ήρθα στον Άρη. Βέβαια και το κλαμπ ήταν και γνώριζε και την ιστορία και ήταν και ο λόγος και δεν είχα μία αμφιβολία να έρθω εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν και από τον Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος μίλησε σήμερα το μεσημέρι στους συναδέλφους που βρίσκονται στο Μπόσενχοφτ και στην προετοιμασία της ομάδας. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Γιώργο Βαλεριάνο. Σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα συνδεθούμε ξανά με την Ολλανδία, αυτή τη φορά με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, για να μιλήσουμε και με αυτόν για την χθεσινή βραδιά, για την τελική ευθεία της παρουσίας του Άρη στην Ολλανδία και τα δύο φιλικά που απομένουν και ό,τι άλλο φυσικά προκύπτει την προετοιμασία της ομάδας και αν έφτασε ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρωί το ταξίδι του για το Μπόσενχοφτ της Ολλανδίας. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο break και μόλις επιστρέψουμε ξανά θα πάμε στην Ολλανδία και στον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air στο Libero 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε για άλλα περίπου 20 λεπτάκια. Σε λίγο θα συνδεθούμε εκ νέου με την Ολλανδία και τον Χρήσανθο Τσαλτίδη αυτή τη φορά, για να μάθουμε τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ομάδας, να μάθουμε για την άφιξη του Θόδωρου Καρυπίδη, αν έχει φτάσει, φαντάζομαι ότι έχει φτάσει, στο Μπόσενχοφτ της Ολλανδίας. Και είμαστε κιόλας λίγο πριν την απογευματινή προπόνηση, τώρα είναι 5.30 στην Ολλανδία, σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινάει και το απογευματινό πρόγραμμα των παικτών, το τελευταίο δυνατό φαντάζομαι πριν την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και τα δύο φιλικά αύριο και μεθαύριο. Άρα, ή θα έχουμε μια χαλαρή προπόνηση, μπορεί να μην έχουμε και καθόλου προπόνηση για τους παίχτες, καθώς μέσα 24 ώρες και λιγότερο θα κληθούν να δώσουν δύο παιχνίδια και κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους, μάλιστα, όπως είναι η De Hague και η Willem. Παιχνίδια που θα γίνουν στη Χάγη και στο Tilburg αντίστοιχα. Για τον Πασχετικό Άρη, να αναφέρουμε ότι
όπως έγινε γνωστό σήμερα, η προετοιμασία της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά. Η πρώτη προπόνηση θα είναι στις 13 Αυγούστου, στον Ιγκαλή Σχολ, και λίγες μέρες μετά η αποστολή των Κίτρινων θα ταξιδέψει στην Καστοριά για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση, βασικά βάζω μια ανωτελεία στα του μπάσκετ. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη σύνδεσή μας για σήμερα με την Ολλανδία, όχι με την Μπρέντα, αλλά το Μπόσενχοφτ. Και να συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Τσαλτίδη από το κινητό του οποίου απολαύσατε μέσω του κινητού του Γιώργου Τσαλτίδη. Απολαύσατε τα πολύ όμορφα βίντεο από το χθεσινό γεύμα της ομάδας. Καλησπέρα, Χρήστο. Τρίτη σύνδεση. Δεύτερη. Το πρωί, φίλε, βγάλαμε κουέστα. Σαν όλα μπαουτάρι στον έρνο. Γιατί νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Α, εσείς εννοείται. Ναι. Όχι τη δική μου. Εμείς. Όχι, όχι. Με εσάς πρώτη φορά μιλάμε. Άρα, σαν εκπομπή. Τέταρτη. Να βάλουμε και μια σημαία Ολλανδική έξω το ραδιόφωνο. Έτσι. Πάτε προπόνηση ή όχι ακόμα? Αυτή η όλη η υπόλοιπη πήλε πάνω με το αυτοκίνητο. Ο αθλητής πάει περπατώντας. Δουλεύεις πόδι, ρε γίγαντα. 3 χιλιομετράκια. Το πρωί είχε ρεπό η ομάδα, φίλε, και μόνο 2 άνθρωποι από την αποστολή περπάτησαν τα 6 χιλιόμετρα. Ποιοι? Εσύ ο ένας. Εγώ είμαι ο ένας. Ο Τέλμο Ντεαντρές ο δεύτερος. Ποιος? Όχι. Ποιος? Ο Πάκο Ερέρα. Τα έκανε! Μπράβο. Έπαθε πλάκα που με είδε. Σου λέει πού πάει ο εύσωμος. Καλά, δε, πλέον δεν είσαι τόσο πολύ, εντάξει. Ναι, με όλα αυτά που φάγαμε χθες όμως, χρειαζόταν διπλό. Άρα σήμερα φίλε έχω κάνει 12 χιλιόμετρα. Όταν γυρίζω, θα είναι 12 χιλιόμετρα. Ρεκόρ. Την έκανε την αμαρτία σου χθες και εσύ δηλαδή, μάλιστα. Ποια αμαρτία, ρε φίλε. Να πούμε μπράβο στον κύριο Παπαδόπουλο, δηλαδή. Ναι. Μπράβο. Καταστροφή. Έχει ζητήσει η γυναίκα μου το τηλέφωνο του ήδη για να ρίξει την ελίκη. Αλλά έχει βγάλει ό,τι υπάρχει στο εστιατόριο. Ναι. Και η πλάκα είναι ότι τα έχει βγάλει μαζί. Δηλαδή, γαρίδες μαζί με τέτοιο. Με μπριζόλες. Παϊδάκια μαζί με χταπόδια. Καλαμαράκια μαζί με μπιστέκια. Δεν υπάρχει. Ναι. Και δοκίμασε λίγο απ' όλα. Ναι. Τι να κάνεις, να το δοκιμάζεις, να δεις πως είναι στην Ολλανδία. Για να μην το προσβάλλεις το έκανες, το ξέρω, εντάξει. Σωστά. Ναι, φίλε. Έχεις δίκιο. Στραφιστάει λίγο. Ναι, κάτι περνάει από το αυτοκίνητο, ναι. Πάντως, γενικότερα, αυτό το οποίο είδαμε... Δεν είμαι στο αυτοκίνητο. Πού είσαι, δεν? Το περπατάω. Δεν βρέχει όμως, φυσάει μόνο. Όχι, έχει λιακάδα, πάει και άλλα. Εδώ βρέχει πάλι, φίλε, να ξέρει. Είναι ό,τι πρέπει για περπάτημα ή για ποδήλατο εδώ. Μάλιστα. Οπότε το εκμεταλλεύουμε λίγο όσο γίνεται. Μάλιστα. Ποδήλατο γιατί δεν κάνεις? Πολύ ωραία. Ναι, δεν μπορείς. Καταρχήν είναι πολύ περίεργα αυτά τα ποδήλατα που είναι αυτή. Είναι λίγο ιδιαίτερα, ναι. Ναι, εγώ θέλω να BMX. Δεν γίνεται. Να κάνεις σούζες. Να κάνω σούζες. Ο Γιώργος ο Κολτσίδας το δουλεύει ακόμα το ποδήλατο, γιατί δεν κάνει φωτογραφίες ή το άφησε? Ναι, ναι, ο Γιώργος περισσότερο τώρα τον είδα σε 2 μέρες με το αυτοκίνητο πάει. Γιατί τη βρήκε και τα λοιπά. Κουράστηκε. Εντάξει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν το δρόμο και τα λοιπά. Είναι εξαιρετική. Και μάλιστα να σου πω κάτι, μα το λέει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι έχει μαγαζί ο άνθρωπος. Ναι. Και στα προβλεπόμενα για να ανοίξει το μαγαζί, ναι, γιατί λέμε όλο εμείς οι δρόμοι και τα λοιπά, είναι, έχουμε δημιουργήσει, γιατί πόσο εύκολα μπορούμε και στην Ελλάδα πούμε, να κάνουμε 5 πράγματα, αλλά δεν θέλουμε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε διόδια, ακόμα και εμείς στη Θεσσαλονίκη πλέον. Όλοι λοιπόν που βγάζουν άδεια για μαγαζί, mm-hmm, υποχρεούνται με ένα συγκεκριμένο να αγοράζουν θέσεις πάρκινγκ. Τι σημαίνει αγοράζω θέση πάρκινγκ? Σημαίνει ότι πηγαίνουν και λένε θέλω για τόση χωρητικότητα το μαγαζί, 200 καρέκλες, ξέρω εγώ, θα το πω απλά, έτσι. Ωραία. Για τις 200 καρέκλες είναι να έχεις φίλε 20 θέσεις πάρκινγκ. Μα εγώ δεν έχω εδώ πέρα, παιδιά, δεν υπάρχει πάρκινγκ εδώ δίπλα, ναι, αλλά υπάρχει στο 200 μέτρα το δημοτικό, ας πούμε, πάρκινγκ. Άρα έχεις 200 θέσεις, 20 θέσεις πάρκινγκ, πρέπει να πληρώσεις 50.000 ευρώ, παράδειγμα λέω. Τα οποία λέει πάνε και συγκεντρώνονται σε ένα μεγάλο ταμείο και από αυτό το ταμείο φτιάχνουν δρόμους, θέσεις πάρκινγκ και όλα αυτά για να έχουν αυτούς τους δρόμους που έχουν και φυσικά και όλους αυτούς τους ποδηλατόδρομους που είναι, εντάξει, εκπληκτικοί και φυσικά μπορεί να περπατάς κιόλας σε αυτούς τους ποδηλατόδρομους. Εντάξει, άλλη κουλτούρα. Εντελώς. Και όσον αφορά την άθληση, έχουν τις δυνατότητες να το κάνουν, έχουν τις υποδομές. Και αντίστοιχα φυσικά έχουν τις υποδομές στο ποδόσφαιρο
με τις ερασιτεχνικές ομάδες εδώ και η Μάριαν Βέλντε που είδαμε προχθές και εδώ πέρα στο Μπόσενχοφ, την έστω πουθενά δηλαδή, να έχουν 5 γήπεδα εκπληκτικά και τα παιδάκια μετά να λέμε ότι τα παιδάκια μαθαίνουν ποδόσφαιρο κτλ. Και οι Ολλανδοί και ο Άγιαξ και η Φέγινορντ. Φυσικά, αν στο κάθε χωριό έχεις 5 γήπεδα και παράγεις κάθε χρόνο στο χωριό που εδώ δεν έχει 500 κατοίκους και παράγεις 10-15 παίχτες, είναι φυσιολογικό να βγάζεις ταλέντα συνεχώς και να πουλάς και να κάνεις και να λες καλά πώς γίνεται με 5 εκατομμύρια οι Ολλανδοί. Έχουν υποδομές. Και έχουν και τη σκέψη για το μυαλό. Δεν είναι μόνο υποδομές. Όλα θα τα λέω γιατί και χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί δεν είχαν προπόνηση. Οπότε έτσι να δώσω ένα άλλο. Έχει όμως εντάξει, σήμερα το απόγευμα θα δούμε πολλά περισσότερα. Μπαίνει και στην τελική ευθεία πλέον η παρουσία του Άρη στην Ολλανδία. Ο Θόδωρος Καρυπίδης ήρθε. Δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια να τον δω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει φτάσει ακόμα. Ναι. Λογικά θα τον δούμε στην προπόνηση, αν είναι, γιατί θα χτυπάω. Ναι. Τώρα με το γιο του ταξιδεύει. Ναι, ναι. Και έφυγε και θα κυκρινώ μαύρα. Θα φάει πέσιμο, διότι αυτός φοράει το εκπληκτικό αυτό μπλουζάκι. Ναι. Έτσι, το πόλο που έχει βγει και φαντάζομαι ότι επειδή μιλάμε και για έσοδα, αν αυτό το κίτρινο μπλουζάκι είναι αυτό που φοράει και ο Βαλεριάνος στην φωτογραφία που είμαστε μαζί. Ναι. Και το φοράνε οι παίχτες. Και το φορούσαν και χθες, συμπρέντα. Ως αυτό της βόλτας. Ναι. Έτσι. Αν αυτό δηλαδή το μπλουζάκι, που είναι και Nike, είναι επώνυμο, είναι της εταιρείας που έχει συμβληθεί με τον Άρη, το βγάλει στην μπουτίκ δηλαδή με μια λογική τιμή, δεν θα το εξαφανίσει ο κόσμος. Εύκολα. Γιατί λες ότι ψάχνω και έσοδα. Όλα αυτά λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε στην αρχή σε αυτά τα θέματα και πρέπει να οργανωθεί το όλο πράγμα, αλλά έσοδα θα βγάλεις και από εκεί. Γιατί είσαι Άρης, γιατί είσαι κόσμος και ο κόσμος θέλει παροχές. Και το έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ πήγε πήρε το διαρκείας, ναι, πήγε πήρε το διαρκείας γιατί μετά από μια μέρα, με αυτό το διαρκείας, μπήκε και είδε παιχνίδι του Champions League. Είναι φυσιολογικό. Αριάννος σου λέει κάτι ρε φίλε. 25 Αυγούστου και αν. Γιατί μάλλον πάμε και 1η Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο μαθαίνω. Όχι τώρα. Αυτό το οποίο βγαίνει και διαβάζαμε πριν από λίγο είναι ότι πάνε να τα βρουν οι δύο πλευρές και οδεύουμε προς 25 Αυγούστου, κατά πάσα πιθανότητα. Ποιες είναι οι δύο πλευρές? Η πολιτεία και η Super League. Ναι, αυτοί λοιπόν πάνε να τα βρουν, θα το πάνε 1η Σεπτεμβρίου μάλλον. Μάλιστα. Θα φάνε. Με Nova και ΕΡΤ. Το συμφέρει τον Άρη, όπως και είναι. Κάτι που συμφέρει και τον Άρη. Ναι. Γιατί από το 1,8 πάει στο 2,5 περίπου. Ναι. Άρα από τη μία επικοινωνιακά θα πληγεί αύριο, γιατί υπάρχουν και αυτοί που θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, με που δεν θα πάρει σύστημα διοδότηση για την τη βιωσιμότητα. Ναι. Από την άλλη όμως, αν οι υπογραφές πέσουν μέσα στο επόμενο 15ήμερο, θα πας σε δεύτερο βαθμό και θα την πάρεις. Και θα είσαι δικαιωμένος. Δεν θα έχεις βιαστεί όπως ο Όφη που πήγε και υπέγραψε με 1 εκατομμύριο και ένα μήνα μετά. Και πανηγύριζε κιόλας. Ναι, ναι. Και έλεγε ο Άρης δεν είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη τον ήθελε η Νόβα και τα λοιπά. Ο Όφη έκανε αυτό που δεν έκανε ο Άρης. 1.300 έφτασε η Νόβα στον Άρη, στο αντίστοιχο ποσό. Ναι. Και είναι σωστός ο χειρισμός του Καρυπίδη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί αντί να πάρει το 1.300 ναι. Και να έχει τις εντυπώσεις και να μην λέει κανένας τίποτα, ορίστε να πήρα παιδιά και την άδεια για τα μελλοντικά έσοδα. Θα πάρει τα διπλάσια τώρα. Και αν υπέγραφε, θα γυρνούσε τώρα κάποιος και θα του έλεγε γιατί υπέγραψες τότε. Και... Καλά, αυτό πάντα έτσι. Και δεν περίμενες. Άρα εγώ, αν είναι για τις εντυπώσεις και μόνο, μας υπάρχει ένα μικρό επικοινωνιακό πλήγμα, το οποίο του χρόνου όμως δεν πρέπει να υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων. Τελειώνουμε φέτος αυτά. Έτσι. Και προτιμώ ο Άρης να πάρει τα διπλάσια χρήματα, που τι σημαίνει παίρνω τα διπλάσια χρήματα. Συνήθως ότι κάνω πολύ καλύτερη ομάδα, δεν έχω προβλήματα, πληρώνω παλιούς και νέους και είμαι κούκλος. Ναι. Έτσι. Και ας έχουμε μια γκρίνια για καμιά εβδομάδα, για καμιά δεκαριά μέρες. Πάντως γι' αυτό για την μπουτίκ που έλεγες νωρίτερα, το λέγαμε στην εκπομπή εδώ και πριν λίγες μέρες, με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες που είχε στείλει από την μπουτίκ της Φύτες, νομίζω βρέθηκατε. Και στις δύο πήγαμε, και στην... Και τις Φύτεσαι και τις Μπρέντα. Και τις Μπρέντα, ναι. Και βλέπεις και δηλαδή... δύο κυτρινόμαυροι. Ναι, και βλέπεις δηλαδή πόσο όμορφα τις έχουν, ποικιλία στα προϊόντα, φανέλες... Πρόσεξε, στο μέγεθος ναι. Είναι ούτε η μισή ναι. Από του Άρη. Αλλά έχει τα πάντα. Και αν τη συγκρίνω
με του Άρη το 8 και το 10. Ναι. Έτσι, λέω χρονιές Σαραγώσα, 7-8, όχι, το είπα. 7-8 Σαραγώσα. Ναι. 7-8 Σαραγώσα και Ατλέτικο. Λέω τις ευρωπαϊκές χρονιές δηλαδή. Ναι. Η ομάδα είχε τα πάντα. Τα πάντα. Και πολλά περισσότερα από ό,τι είχαν χθες οι Ολλανδοί. Αλλά οι Ολλανδοί, φίλε, πηγαίνεις και ξέρεις. Έχει φανέλες για τους μεγάλους, για τους μικρούς. Για τα μωρά, τα πραγματούδια τους, τα σχολικά, σημαίες. Δηλαδή, ό,τι θέλει ένας οπαδός για την οικογένειά του, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλει ένας οπαδός για την οικογένειά του. Πολύ τσιμπημένες στην Ελλάδα, έτσι καμιά σχέση με Ελλάδα, αλλά εντάξει, είναι στο γενικότερο. Άλλη κοιμηστή εκεί πέρα. Ρε φίλε, να πάρω τη φανέλα της Μπρέντα τώρα 70 ευρώ. Δεν παρακαλώ. Την πήρες? Όχι βέβαια. Α. Πήρα την Dortmund. Το Χρήστο έχει σε μένα. Ναι. Η Dortmund είναι πιο... Πιο, ναι, εντάξει, είναι, πιο αναγνωρίσιμη. Είναι πιο αναγνωρίσιμη και έχουμε και, και άριστες σχέσεις ως, ναι, εντάξει. Ως σύλλογος. Black and yellow, αλλά να σου πω κάτι. Το άλλο πράγμα. Έχουν ένα σύνθημα. Και μάλιστα είναι το ίδιο και στους δύο. Yellow Army. Ναι. Είχαν πολύ ωραία t-shirt. Πάλι ξεστέρθηκαν οικονομικά. Τα έχω βγάλει, τα έστειλα στις φωτογραφίες. Yellow Army. Δηλαδή ο Αριανός δεν γουστάει να το φορέσει αυτό. Εννοείται. Είναι θέμα να κάτσεις να ασχοληθείς. Είναι θέμα να κάτσεις να ασχοληθείς. Όπως ασχολήθηκε η ΠΑΕ και έβγαλε αυτά τα t-shirt πριν τον τελευταίο αγώνα. Είδες πώς φύγανε. Είχαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πόσους βλέπεις, πόσους βλέπεις πλέον να τα φοράνε. Φυσικά και είχαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση γιατί ήταν ένα νέο προϊόν, φτηνό. Είναι θέμα εμπορικής σκέψης. Ακριβώς. Δεν αμένουμε όμως σε μια ενέργεια. Και εδώ δεν γίνεται να σου κάνει. Δεν γίνεται αυτό να είναι μια ιδέα που θα πετάξει ο συνάδελφος με επικοινωνίας ή ο Καρυπίδης το σκέφτηκε ή είδαμε τις φωτογραφίες τώρα στην... Υπεύθυνος εμπορικού τμήματος. Σε... Αυτό είναι. Μπράβο. Yes. Μπράβο. Έχει πει πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι έχει συμφωνήσει με συγκεκριμένο άνθρωπο από το εμπορικό τμήμα της Nike να αναλάβει το concept της boutique. Mm. Περιμένω να το δούμε. Εγώ θέλω όμως να σου πω κάτι. Θέλω την άλλη εβδομάδα στο φιλικό με τη Λάρισα να πάρω τον Χριστάκο και να πάρω, να του πάρω μια φανέλα, ρε φίλε. Ναι. Γιατί με την ΑΕΚ αν γινόταν, λέγαμε για την ΑΕΚ, έλατε να έρθει ο κόσμος, να πάρει διαρκεία, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Θα πήγαινε ο κόσμος στην μπουτίκ και θα βλέπε εμένα. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Μακάρι και πάλι να είναι έτοιμο. Το καταλαβαίνω ότι χρειάζεται λίγος χρόνος. Αλλά ας πιέσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Το εμπορικό μπορούμε να παραδειγματιστούμε πώς το προσεγγίζουν οι ομάδες του εξωτερικού και τι έσοδα τους φέρνει το εμπορικό. Και το εμπορικό δεν είναι μόνο η μπουτίκ, έτσι. Αλλά η μπουτίκ είναι η βάση για να ξεκινήσεις και να αρχίσεις να την εκμεταλλεύεσαι. Η Τρέντα είναι κοινοτροπία, είναι νοοτροπία, Νίκο. Η Τρέντα έχει το γήπεδο, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, βέβαια με τεράστιες παροχές, έτσι. Πάρκινγκ αυτά, το ένα το άλλο μέσα. Ναι. Αλλά είναι 19.000 θέσεων και τους είπαμε πόσα διαρκεία έχετε. Λέει, κάθε χρόνο λέει έχουμε 16-17.000 διαρκεία. Δηλαδή από τα 19, το 90% έχει ήδη πωληθεί. Φαντάσου. Αλλά είναι κοινοτροπία. Ξαναλέω, άλλο βιωτικό επίπεδο. Okay. Άλλα τα χρήματα. Σίγουρα. Και ούτε ποιος, πέρα και άλλη άνεση. Και ούτε ποιος παίχτης θα έρθει. Και ούτε ποιος πρόεδρος είναι. Τίποτα. Σε διετία, τριετία και πενταετία κρατάνε τις θέσεις τους. Φαντάσου. Ναι, φυσικά. Γιατί ρε φίλοι, αγαπούν την ομάδα. Γι' αυτό. Ούτε τι κατηγορία, πρόσεξε. Ναι. Δεν, λέω ότι άμα πέφτει η ομάδα, όχι, λέει, εντάξει, δεν υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά λέει, αν δεν είναι 17, αν 15. Αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δεν θα κάνει, κοίταξε, να σου πω κάτι για να μιλάμε, δεν θα κάνουμε τον Έλληνα Ολλανδό τώρα. Καλά, αυτό δύσκολο. Οκ. Okay. Εντάξει, και την τρία έρχονται όλοι στα κήπεδά μας και παθαίνουν την πλάκα του. Και λένε τι γίνεται. Ειδικά στο Βικελίδη. Απλά λέμε, αν μπορούμε να πάρουμε κάποια θετικά στοιχεία από όλους αυτούς. Okay. Όπως ας πούμε εμένα, αυτό που έγινε χθες στο εστιατόριο, κοιτούσαν σαν χαζί. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα, ξέρεις. Καλά εννοείται. Την κερκίδα δεν την έκανα εγώ και ο παθή του Άρη. Την κάνουν οι παίχτες. Την έκαναν οι παίχτες. Ναι. Και την κάνανε μόνοι τους ξαφνικά. Θα μου πεις τώρα πόσο ξαφνικό για να σλίδι είναι αυτό. Το είχε κάνει και στα 3-5 πιλάγια. Εντάξει, μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να έχεις το πέναλτι, αλλά έφτιαξε το κλίμα. Ναι. Ο Θωμάς,
δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα της, οπότε όλοι θα κρυφτούν στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτοί είναι άρρητοι, παιδιά, είναι άρρητοι. Γιατί δεν έχουμε μόνο αυτά τα συστήματα που είδατε. Καλά, έχει κι άλλα, αλλά η ουσία της θεσινής βραδιάς και εσύ που το είδες από κοντά, το αντιλαμβάνεσαι και μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις κιόλας, είναι ότι αν και νωρίς έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ενωτικό οικογενειακό κλίμα και πλέον περιμένουμε αυτή η χημεία που υπάρχει εκτός γηπέδου να περάσει και μέσα στο γήπεδο. Έτσι είναι, και πρέπει να σημειώσουμε και την τοποθέτηση που έκανε ο Δελίδησης. Ναι. Που μίλησε για το οικογενειακό κλίμα και είπε ότι Έλληνες και ξένοι είμαστε το ίδιο. Ναι. Και αυτό σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Αλλά πολύ καλή ήταν και η ομιλία για μένα του Διαμαντόπουλου. Ο οποίος, ξέρεις, με τους παίκτες δεν έχει πολλά πολλά. Και έτσι πρέπει να είναι. Για να είμαστε σωστοί. Με τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Κάποιες συζητήσεις, κάποια τετατέτ, έτσι ένα-δύο λεπτά και αυτό μακριά και αγαπημένοι. Ναι. Και χθες που τοποθετήθηκε, εντάξει, δεν είναι αριανός ο Κωνσταντίνος, αλλά το γεγονός ότι ζήτησε σεβασμό προς τον κόσμο και να παίζουν για αυτόν. Σεβασμό του ενός και τον άλλον. Σεβασμό για τους συμπαίκτες, σεβασμό για τον προπονητή. Τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα πέρα από ένα πολύ καλό προπονητή και εξαιρετικό άνθρωπο. Ναι. Αλλά τόνισε ότι, παιδιά, γι' αυτό το είπε, μιλούσε στα αγγλικά, ναι. Ο Έλληνας το ξέρει λίγο πολύ. Ναι. Αλλά νομίζω το είπε περισσότερο για τους ξένους, ναι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν 300 και 400 ευρώ και την Κυριακή από αυτά δίνουν το 10 ευρώ μίνιμουμ. Ναι. Γιατί αν βάλουμε και τα παρελκόμενα, ένα σάντουιτς βενζίνη στο κασκόλ, αυτό μια φανέλα. Πάμε κοσάρικο και βάλε. Δίνουν το δεκάρικο για να σας δουν. Έρχονται για σας. Παίξτε για αυτούς. Νομίζω ότι ήταν το the point η τοποθέτησή του. Ναι. Και γι' αυτό το χειροκρότησαν και οι παίκτες. Στο τέλος. Θα δούμε. Από άποψη κλίματος και ομάδας που δεν έχουμε ζητήματα, θέματα, προβλήματα δηλαδή. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα στον Άρη φέτος. Ναι. Δεν υπάρχουν θέματα του να βλέπει κάποιος παίκτη κάποιον άλλο με μισό μάτι. Και πίστεψέ με, έχω βρεθεί σε αρκετές προετοιμασίες και έχω δει τους μισούς ξένους στη μία πλευρά και τους άλλους μισούς στην άλλη. Κοίτα, γενικότερα βγαίνει μια πολύ θετική αύρα. Και... Εντάξει, είναι και καλά παιδιά να σου πει. Ναι. Αυτό φαίνεται, τώρα τους ξένους δεν τους ξέρω. Έτσι, προς Θεού, μια εβδομάδα είναι εδώ και σε μια εβδομάδα κανένας δεν μπορεί να δείχνει το πραγματικό του εαυτό. Επίσης, για να μην τα λέμε όλα όμορφα και ωραία, τώρα παίζουν όλοι. Όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια και μένω έξω, και μένει έξω ο Τσαλτίδης, δεν ξέρω αν θα κάνει μανούρα. Μα στην άλλη σου πάνε το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν θα κάνουν μανούρα γιατί δεν παίζω. Είδες με τον ΠΑΟΚ. Σε πρόκριση κτλ. Βγήκε ο Ζαμπά, το χέρι δεν το έδωσε. Δημιουργήθηκε αλλά θέμα, μέσα στη χαρά τη νίκη και τη πρόκριση το θέμα δάφτηκε. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Τη λειτουργία μια ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, ο 5 εκατομμύρια που τον αγόρασε. Στο δεύτερο. Να μην δίνει το χέρι στον προπονητή. Στο δεύτερο, έχει παίξει βασικό. Εντάξει. Στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι έλλειψη σεβασμού. Όχι, είναι δείγμα χαρακτήρα. Και δείγμα χαρακτήρα. Εντάξει, είναι και νέα. Είναι δείγμα χαρακτήρα. Αλλά όταν κερδίζεις 0-3 στο Champions League, τώρα ποιος ζαμπά και ποιος μαμπά. Έτσι είναι. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Δείχνει το κλίμα μέσα στην ομάδα. Δείχνει τον τρόπο λειτουργίας. Φυσικά αν ήταν παίξεις του Άρη και γινόταν αυτό, σε φιλικό παιχνίδι, όχι σε παιχνίδι Champions League, θα ήταν πρωτοσέλιδο σήμερα. Ο ζαμπά είναι νεαρό παιδί κτλ. Okay. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι βέβαια. Και πολλές φορές αναφέρομαι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τον τρόπο λειτουργίας τον επικοινωνιακό. Το θέμα είναι για τον Άρη, ο Άρης θα κάνει. Ναι. Όχι πώς αντιμετωπίζεται ο κάθε ζαμπά ή οτιδήποτε άλλο. Απλά θα δείχνω ένα στίγμα για τον τρόπο λειτουργίας. Στον Άρη λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο μέλητος. Και να χάσεις 3-0 από την Τεχάγ, δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι, Παναθηναϊκός έχασε. Και οποιοδήποτε άλλος μπορεί να χάσει ένα φιλικό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος πέρσι έφαγε 6 από τον Αστέρα Τρίπολης και μετά δεν έχανε πουθενά. Μόνο στην Τούμπα έχανε. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν να χτιστεί η ομάδα. Και η ομάδα δεν χτίζεται μόνο μέσα στο γήπεδο. Μην ρωτάνε λοιπόν μόνο αν είναι καλός ο Ματίγια ή ο Μενέντες.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν τον ρόλο τους. Και στον Άρη, αυτό το κομμάτι, φαίνεται ότι πηγαίνουμε καλά. Αλλά είναι αρχή ακόμα. Όχι, αρχή δεν είναι, μέση είναι. Είναι πάντως ένας καλός ιονός με δεδομένο ότι τέτοια ήταν, τέτοιο ήταν και το κλίμα πέρυσι γενικότερα. Και ήταν. Καλά, πέρυσι ήταν άλλη συνθήκη. Τώρα μιλάμε για μια. Πάλι όμως, όλα ξεκινούν και από αυτό. Ναι, αλλά μιλάμε για Έλληνες που οι οποίοι είναι στην Πέρυσι 10 χρόνια. Ήταν εδώ δεξιά και αριστερά. Μπαίνουν και ξένοι σιγά σιγά. Πέρυσι ήταν mirror rules. Τώρα είναι η κατάσταση. Τώρα είναι διαμαντό rules. Τώρα δεν είναι ακριβώς διαμαντό. Και πάκο rules. Μιλάμε για καλά παιδιά. Ως χαρακτήρες. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Είναι αυτό που είπε και ο Βαλεριάνο σήμερα, ναι. Στην συνέντευξη. Και δεν ξεχωρίζουν. Φαίνεται ότι δεν ξεχωρίζουν. Έλληνας από ξένος ή τίποτα άλλο. Μιλήσω τώρα με ακούς. Λίγο σαν να είσαι κάπου τώρα σε ένα τούνελ, δεν ξέρω, αλλά ακούγεσαι πάλι. Ακριβώς αυτό είμαι, φίλε. Έχει υπόγειο τούνελ για τα ποδήλατα. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Έχει υπόγειο τούνελ μόνο για τα ποδήλατα. Θα γυρίσετε πίσω και θα πάθετε πολιτισμικό σοκ. Ναι. Κάτι βγαίνω τώρα. Ούτε ένα σύνθημα δεν είναι γραμμένο εκεί πέρα. Τι γίνεται όμως. Ούτε γράφεται τίποτα, okay. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν τρέπονται λίγο, ρε φίλε. Καταγράψω εγώ αύριο. Και στο Σούπερ 3 και εγώ μαζί. Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Ή να σας αφήσουμε για να παρακολουθήσει την προπόνηση, γιατί έχουμε να πάμε και στον κύριο Γιουνές. Δεν έφτασα. Έχω ένα δεκάλεπτο να πει. Σου κάνουμε παρέα. Με προσπέρασε ένα ποδήλατο με μια 80χρονη πάνω. 80χρονη, κάνει ποδήλατο, ε! Όλοι κάνουν ποδήλατο εδώ. Και ο Μουρελής δεν μπορεί να ανέβει την ανεφόρα να πάει σπίτι με τα πόδια, ρε φίλε. Πάρω στην Αγία. Ναι, ναι, φίλε. Αν είναι δυνατόν, μάλιστα. Ωραία, να σε αποδεσμεύσουμε τότε, αφού φτάνεις και στην προπόνηση σιγά-σιγά. Και θα σε ακούσουμε και το βράδυ φυσικά στον Παύλο τον Ραπτόπουλο και να μεταφέρεις τα όσα έγιναν στο απογευματινό πρόγραμμα και φυσικά και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας και με το φιλικό στη Χάγκη κόντρα στην The Hague. Ναι, και επειδή περιμένουμε τον Θοδωρό Καρυπίδη, αν υπάρξει κάποια τοποθέτηση ή οτιδήποτε. Βεβαίως. Live. Βεβαίως. Θα διακόψουμε. Ωραία. Τη ροή του προγράμματος για να το μεταφέρει. Ωραία. Έγινε, Χρήστα, να σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστα Τσαλτίδη και την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Οι φίλοι του Άρη, μην ξεχνάτε, 8.30 ώρα φτάνει ο Χαμζά Γιουνές στην Θεσσαλονίκη. Θα ακούσετε live εδώ στο Λίμπερο την αύξηση του Τινίσιου επιθετικού, όπως μέχρι το βράδυ ό,τι άλλο προκύψει από την Ολλανδία και με την αύξηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Αυτά, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.